σε εκείνο το διάστημα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το εγχείρημα δεν μπορεί να κρυθεί αυτό καθεαυτό από μόνο του. Έχει, όπως υπόθηκε για τους προηγούμενους ομιλητές, πολλές μα πάρα πολλές παραμέτρους. Εμείς παραμένουμε στο κομμάτι το οποίο αφορά, αν θέλετε, τους εργαζόμενους και δεν υπάρχει καμία συγχώνευση και μην πει κανένας ότι στο παρελθόν έχουν γίνει συγχωνεύσεις. Ξέρω τον κ. Βανίδα Ροκαλός, ένα λεπτό θέλω, ένα λεπτό. Έγιναν συγχωνεύσεις, αλλά έγιναν συγχωνεύσεις σε περιόδους ανάπτυξης. Εδώ έχουμε συγχώνευση σε περίοδο ύφεσης. Και δεν είναι μόνο τα καταστήματα τα οποία αναφέρθηκε ο κ. Βαντζούλης ότι θα γίνει προσπάθεια να μην κλείσουν. Ακούστηκε από τον κ. Μωραϊτάκη πολύ ευκρινώς ότι εδώ πέρα έχουμε δύο διευθυντικού, δύο διευθυντικού προσωπικού, δύο σε όλα τα επίπεδα διοικητικές μονάδες. Γιατί σε έδινε πάρα πολύ σχόλια. Σας κάνω την ερώτηση που είναι στη σχόλια τώρα. Όταν εσείς, δηλαδή, είσαι εκτός προσωπέ, λέτε ότι υπάρχει πλευρά από προσωπικό, το είπατε στην αρχή δηλαδή, δεν λέτε μια στον επιχειρηματία, δεν λέτε. Από τη συγχώνευση. Από τη συγχώνευση. Από τη συγχώνευση πλέον να δούμε. Δεν λέτε για την ελληνική οικονομία με συγχώνευση τραπεζών. Δηλαδή, πάτε ρεαλιστικά. Κατά την άποψή μας και την έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί ξέρετε έχουν εξεκριθεί συγχωνεύσεις οι οποίες